Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ πέρα στο Πρόγνωση και όχι σήμερα επειδή είναι απλά Κυριακή και είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Εμείς είμαστε κάθε Κυριακή εδώ πέρα, ερχόμαστε για να κάνουμε κάποιες εργασίες που γίνονται μόνο Κυριακή. Και θα κάνουμε. Αξίζει να επιστρέψεις ή να περιμένεις το παρελθόν ή να προχωρήσεις μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα που έκανε η φίλη μας η Κάπα. Και θέλω να πω ότι έχουμε, είναι πολύ βασικό αυτό, έχουμε προσφορά τα κεριά, τα ερωτικά κεριά, τα ενεργοποιημένα και ισχυρά για ερωτική επικοινωνία και για επανασύνδεση Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, από τις 27 του μήνα μέχρι και 30 του μήνα, να το πω έτσι, εντάξει, στη μισή τιμή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παίρνετε ένα στη μισή τιμή ή μπορείτε να πάρετε το συνδυασμό ερωτική επικοινωνία και επανασύνδεση στη τιμή του ενός. Οπότε παίρνετε ένα, δύο, και πληρώνετε στην ουσία ένα. Αυτό βγαίνει. Οπότε, ό,τι θέλετε και αν θέλετε να πετύχετε μια ερωτική επικοινωνία ή μια επανασύνδεση, εντάξει, ξεκινάτε να με αυτά για να σας βοηθήσουν και να σας φτιάξουν λίγο το δρόμο. Αν έχετε καιρό να επικοινωνήσετε ή είναι δύσκολη κατάσταση, μπορεί να χρειαστούν και κάποιες επαναλήψεις. Το λέω πάντα, έτσι. Δεν υπάρχει ποτέ κάτι στάντα στις δικές μας τις δουλειές και όπως το λέω πάντα και όχι μόνο στις δικές μας και γενικά όταν λέω, γιατί μου λέει μια φίλη, λες για δικηγόρους και για γιατρούς. Λέω για δικηγόρους και για γιατρούς γιατί αυτό είναι από τα βασικότερα επαγγέλματα που ο άλλος το έχει ανάγκη. Δηλαδή ένα δικηγόρο κάποια στιγμή θα σου πει ότι ναι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σε αθωώσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε αυτό που θέλεις και είναι υψηλές προοπτικές. Όταν πας και στο γιατρό το ίδιο, υπάρχουν επεμβάσεις που γίνονται και υπογράφεις χαρτί ότι με δική σου ευθύνη ή οτιδήποτε. Θέλω να σας πω ότι απλά πηγαίνοντας σε κάποιον καλό γιατρό, καλό δικηγόρο ή κάποιον που εμπιστεύεστε στη δικιά μας την κατηγορία και γενικά οπουδήποτε, αυξάνετε τις προοπτικές για επιτυχία. Δεν σημαίνει κανένας δεν κάνει θαύματα. Εντάξει, μόνο ένας. Οπότε αυτό που θα κάνετε να πάτε σε κάποιον που ξέρετε ότι θα ασχοληθεί με την περίπτωσή σας, εντάξει, και θα κάνει ό,τι μπορεί για να σας βοηθήσει. Οπότε εγώ θα σας πω πάλι 27, 28 και 29 και 30 του μήνα έχουμε προσφορά στη μισή τιμή τα κεριά, ερωτική επικοινωνία ή επανασύνδεση. Αν έχεις ερωτική επικοινωνία, δηλαδή εννοώ επικοινωνία με τον άλλον στην ουσία, δεν χρειάζεται να πάρεις την επικοινωνία, θα πάρεις μόνο την επανασύνδεση. Σε συμφέρει και σε συμφέρει να πάρεις και δύο για να έχεις καβάτσα και για επαναλήψεις. Γιατί δεν σημαίνει, πες ότι παίρνεις αυτά και πετυχαίνεις τώρα. Με αυτά, είτε είναι στην αρχή, την άλλη μέρα, είτε είναι μέχρι να τελειώσουν, μια επικοινωνία και πετυχαίνεις και μια επανασύνδεση. Δεν τα κόβεις, δεν τα σταματάς επειδή το πέτυχες. Κάνεις κι άλλο ένα κύκλο για να σταθεροποιείς αυτή την κατάσταση. Γιατί πολλοί ξεκινάνε αυτά μέχρι τη μέση ή παράδειγμα λέω τώρα, μπορεί να είναι πάνω λίγο κάτω, έχουν πετύχει την επανασύνδεση και σταματάνε. Και μετά κάπου διαλύεται η κατάσταση. Όχι, το κες μέχρι τέλος αυτό και κάνεις και έναν άλλο κύκλο για σιγουριά. Το ξέρετε αυτό. Και δεν υπάρχουν χρόνοι στο πότε θα πετύχουν. Αυτοί που λένε ότι υπάρχουν χρόνοι και θα γίνει σε 10 μέρες, σε 20 μέρες, σε 50 μέρες θα γίνει, δεν ισχύουν. Είναι αυτό απλά που πουλάνε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα ότι αξίζει να ασχοληθείς με άτομο από το παρελθόν και να το περιμένεις στην ουσία. Να περιμένεις ή να ασχοληθείς γενικά ή να προχωρήσεις ή να κάνεις κάτι με το άτομο από το παρελθόν. Αξίζει αυτή η κατάσταση ή θα χρειαστεί να κοιτάξεις λίγο τη ζωή σου και να πας πιο μπροστά για να δεις και μια άσπρη μέρα. Για να δούμε. Φτιάχνουμε εδώ πέρα τα τρία πακετάκια μας όπως κάνουμε πάντα. Όπα! Αυτό με την προσωπική πρόβλεψη έλεγε πράγματα και έβγαζε και τον γάμο, επισημοποίησε σχέση γάμου. Σε προσωπική πρόβλεψη, όταν το ανοίγαμε αυτό, είχε κάποιες καλές προοπτικές και ξεκίναγε έτσι η κατάσταση. Τώρα όμως, επειδή δεν είναι προσωπική πρόβλεψη και πρέπει να κάνω τρία πακέτα, δεν το μετράμε αυτό. Ούτε αυτό μετράμε. Ότι το άτομο εδώ πέρα προσπαθεί να έρθει κοντά σου. Σε προσωπική πρόβλεψη, αν σας έβγαινε αυτό, αυτό το άτομο προσπαθεί να έρθει κοντά σου και θέλει να είναι μαζί σου. Λοιπόν, φτιάχνω τρία πακετάκια. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, επέλεξε. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο, επέλεξε. Κόκκινο κεράκι, επέλεξε. Μαύρο κεράκι, επέλεξε.
Λευκό κεράκι. Λευκό το λέμε εμείς, γιατί αυτό απλά όταν δεν βρίσκουμε λευκά, παίρνουμε αυτό για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί στην ουσία δεν έχει σημασία το χρώμα των κεριών, έχει σημασία η ενεργοποίηση που του κάνουμε εμείς και αυτό που του δίνουμε, την ενέργεια που του δίνουμε. Μπορεί, αν θέλω κάποια στιγμή να κάνω ενεργοποίηση, να κάνω ενεργοποίηση σε αυτό θετική και να κάνω μια ενεργοποίηση σε αυτό αρνητική. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς εσύ να κάνεις δώρο στον άλλον, ένα δώρο για ένα κερί και καλά, αν θες να τον καταστρέψεις, που λέει ο λόγος, δεν θα του κάνεις το μαύρο και να του πεις να στο κάνω δώρο, δεν θα το πάρει ποτέ και μόνο που είναι μαύρο. Μπορείς να του κάνεις όμως ένα λευκό ή αυτό, να του πεις ότι είναι για να καθαρίσει την αρνητική ενέργεια και να το πάρει και να το ανάβει και εμείς να το έχουμε ενεργοποιήσει για να καταστραφεί η κατάσταση και η ζωή του, που λέει ο λόγος. Εντάξει, θέλω να σας πω ότι απλά το χρώμα είναι κάτι το τυπικό για να ξεχωρίζουν. Το ξεχωρίσετε εσείς, να το ξεχωρίζουμε και εμείς. Από εκεί πέρα αλλαγές γίνονται αναλόγως εσείς τι θέλετε. Λοιπόν, επιλέξτε με τη διαισθητική σας αντίληψη, εντάξει. Και θα, κάτι ήθελα να σας πω τώρα, δεν θυμάμαι τι ήθελα να σας πω. Υπάρχουν τα στικάκια, το έχω πει και για τα στικάκια. Που υπάρχουν στικάκια επανασύνδεσης, υπάρχουν στικ ενεργοποιημένα για επικοινωνία, για ερωτικό φούντομα, για χωρισμούς, για καταστροφές, υπάρχουν και σε stick που είναι κάτι πιο ελαφρύ και κάτι πιο οικονομικό ακόμα. Και ας ξεκινήσουμε με σένα που επέλεξες το πρώτο πακέτο, το κόκκινο κεράκι. Και υπάρχει εδώ και το νερό καταστροφής και ευτυχώς βρήκαμε και τα μπουκαλάκια αυτά που έχουν πλάκα και είναι ανάλογα σε αυτό που θέλουμε, γιατί τα βάζαμε στα μπουκαλάκια αυτά, αλλά όταν βρίσκουμε κάτι που μας αρέσει κάνουμε και κάποια τέτοια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ εντυπωσιακό, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Και το ξόρκι που ανέβασα είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν μόνοι τους πράγματα και παλεύουν και παλεύουν μόνοι τους να κάνουν πράγματα. Και δεν είναι μόνο ότι κάποιοι παλεύουν μόνοι τους να κάνουν πράγματα, όπως και η φίλη μας, η Μαρία, η φίλη μας, που κάνουμε ένα σωρό εδώ πέρα εργασίες για πάρτι της, και απ' την άλλη, μόλις πάω εκεί πέρα, γιατί δεν μπορεί να βγει από το σπίτι, και ευτυχώς είναι γειτόνισσα, και όταν πηγαίνω να κάνω την πρόβλεψη, μου λέει κάτι άσχετα που είδε και έδεσε κάτι κορδέλες και με τρελαίνει. Αν είχα μαλλιά, θα γινόντουσαν έτσι. Λοιπόν, δεν γίνεται, τη λέω, μην κάνεις μόνη σου βλακίες, γιατί κάνω εγώ και εργασία για σένα και κάνεις βλακίες μόνη σου και μας μπλοκάρεις. Και βλέπω εγώ κάποια εμπόδια και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι τα εμπόδια. Και είναι οι βλακίες που κάνει η Μαρία. Λοιπόν, οπότε μόνοι σας μην προσπαθείτε, γιατί μπορεί αντί να φτιάξετε τα πράγματα να τα κάνετε χειρότερα, να τα κάνετε σκατά. Και ούτε να πάρετε ποτέ κάποια προϊόντα που σας πουλάνε και σας λένε να τα ενεργοποιήσετε μόνοι σας. Σας χρεώνουν ένα σωρό λεφτά για να τα ενεργοποιήσετε εσείς. Δεν ισχύει, δεν μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε, ό,τι λόγια και να πείτε. Οπότε μην παίρνετε κάτι, ή πάρετε κάτι ενεργοποιημένο, ή απευθυνθείτε σε κάποιον που εμπιστεύεστε να σας το κάνει. Μην παίρνετε μόνοι σας, μπορείτε τα πράγματα να τα κάνετε χειρότερα. Εγώ γι' αυτό το λέω. Από εκεί πέρα κάνετε ό,τι γουστάρετε. Πάμε να δούμε εσένα που επέλεξε το πρώτο πακέτο. Αν αξίζει να ασχοληθείς. Εγώ θεωρώ εδώ πέρα ότι στην ουσία μου βγάζει το κομμάτι ότι καλύτερα για σένα είναι να προχωρήσεις μπροστά. Το λέει εδώ ξεκάθαρα. Απελευθερώσου από το παρελθόν, γιατί είναι μια πόρτα που όσο και να κλαις, όσο και να φωνάς, δεν πρόκειται να ανοίξει. Προτιμότερο να πας μπροστά στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και εκεί σου βγαίνουν οι προοπτικές να κάνεις και μια γνωριμία της προκοπής, μια επισημή σχέση, ίσως και ένα γάμο, και να είσαι σε κάποιον ο άνθρωπος του. Γιατί τώρα εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα, δεν τον ενδιαφέρεις γενικά για κάτι σοβαρό, και δεύτερον, μπορεί να σημαίνει κιόλας ότι είναι κάπου αλλού και εσύ είσαι σαν παράλληλη σχέση και το μόνο που θα καταφέρνεις είναι να συναντιέστε ή να υπάρχει αυτή η επικοινωνία μόνο όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα από τη δικιά του τη μεριά. Και δεν σκοπεύει να αφήσει, ας πούμε, αν είναι κάπου αλλού, το γάμο του ή τη σχέση του. Οπότε, το να περιμένεις και να ελπίζεις ή να πιστεύεις ότι αξίζει το παρελθόν, θεωρώ ότι δεν αξίζει. Καλύτερα προχώρησε μπροστά. Μπροστά σου κάθονται και πολύ περισσότερες ευκαιρίες και σου κάθεται και ίσως μια σοβαρή σχέση, όπως δείχνει εδώ πέρα, που μπορεί να έχει εξελίξεις και να πάει και σε έναν αρεβόνα ή ένα γάμο. Και να κάνεις και μια οικογένεια, αν το θέλεις. Αν δεν το θέλεις, μπορεί να μείνεις με μια σοβαρή σχέση και να περνάς καλά.
Και τι σημαίνει αυτό, ο γάμος τι σημαίνει, το λέω κιόλας γιατί μας κοιτάνε και μας βλέπουν και άτομα τα οποία είναι γκέι άτομα. Εντάξει, δεν είναι ότι μας βλέπετε όλοι και είστε όλοι straight. Λοιπόν, να ξέρεις ότι ο γάμος σε σένα που γουστάρεις το ίδιο φύλο μπορεί να σημαίνει και ένα σύμφωνο συμβίωσης, έτσι. Δεν, το ίδιο πράγμα. Σημαίνει μια επισημοποιημένη σχέση και γάμος να μην είναι, εντάξει, που έχει διάρκεια. Εντάξει, γιατί οι προβλέψεις που κάνουμε αφορούν όλους σας. Δεν έχουν να κάνουν με τις σεξουαλικές προτιμήσεις. Οπότε, όταν λέμε μια επισημοποιημένη σχέση, ένας αρεβόνας ή ένας γάμος, μπορεί να σημαίνει σε οποιοδήποτε φάση ερωτική επιλογής έχετε και οποιοδήποτε σύντροφο θέλετε να επιλέξετε. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξε το μαύρο κεράκι. Προς το παρόν μου δείχνει εδώ πέρα ότι η πόρτα και οι δυσκολίες με το άτομο αυτό είναι μεγάλες. Παρόλα αυτά μου δείχνει ότι το άτομο αυτό θέλει και σε παρακολουθεί. Τώρα δεν ξέρω αν σε παρακολουθεί μέσα από τη σφαίρα ή από τη χαρτομαδία, αλλά χερικά θέλει να ξέρει τι κάνεις. Και μου δείχνει εδώ πέρα ότι είναι θέμα χρόνου, εντάξει, και ο ίδιος το άλλο άτομο να προσπαθήσει να περιμένει για να φτιάξει κατάσταση. Φυσικά μου δείχνει εδώ πέρα πάρα πολλές δυσκολίες. Και μου δείχνει εδώ πέρα και άσχημες ανατροπές, άσχημες εξελίξεις, δύσκολες εξελίξεις, εμπόδια και καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά μου δείχνει εδώ πέρα το άτομο αυτό ή γενικά θεωρώ, όπως μου δείχνει και εδώ πέρα, αξίζει στη φάση να ασχοληθείς με το άτομο από το παρελθόν και μου δείχνει και μια ξαφνική ανατροπή, γιατί μου δείχνει εδώ πέρα και το άτομο αυτό προσπαθεί να βρει λύσεις. Μου δείχνει κάποιες ξαφνικές ανατροπές, οπότε τι σημαίνει, ο πύργος ανατρέπονται πράγματα. Και τώρα με την ερώτηση που βάζουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα γύρω-γύρω, σημαίνει ότι εκεί που τα πράγματα είναι δύσκολα θα γίνουν ανατροπές και τα πράγματα θα φτιάξουν και με αυτή την κάρτα εδώ μας επιβεβαιώνει ότι θα βρεθούν λύσεις μεταξύ σας. Οπότε σε εσύ που διάλεξε το μαύρο κερί, μάλλον εσύ που δεν διάλεξε το μαύρο κερί, η φίλη μας η Μαρία, που δεν διάλεξε το μαύρο κερί γιατί σε αρέσει να διαλέγεις το κόκκινο, τώρα το ρούβιξες. Λοιπόν. Οπότε, στο μαύρο κερί να ξέρεις ότι ξεπερνιόνται εμπόδια και καθυστερήσεις, αξίζει να περιμένεις και θεωρώ ότι αυτό το άτομο θέλει εσένα και ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις θα βρεθούν λύσεις μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και λέω για τη φίλη μας τη Μαρία γιατί διαλέγει λέει μόνο το κόκκινο κερί. Έχω πει να διαλέγετε διαισθητικά. Ούτε να είστε κολλημένοι σε έναν αριθμό, ούτε να είστε κολλημένοι σε ένα χρώμα. Διαισθητικά. Και πριν ξεκινήσω και πάω στο τρίτο πακέτο, θέλω να πω ότι όποιοι μπλοκάρεστε στο διαισθητικό κομμάτι, καλό είναι να πάρετε ένα χαρτάκι, να γράψετε 1, 2, 3, να το σκίσετε το χαρτάκι, να το κάνετε, να το τσαλακώσετε και να διαλέξετε στην τύχη. Διαισθητικά στην τύχη, αλλά διαισθητικά. Οπότε αυτό θα σας βοηθήσει να κάνετε μια επιλογή έξω από το τυπικό κομμάτι και το, αυτό που είδα στο μυαλό σας. Θα δουλέψετε στην ουσία ενεργειακά. Όταν κολλάς σε έναν αριθμό ή όταν κολλάς σε ένα χρώμα, η ενέργειά σου έχει μείνει εκεί. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε σένα που στο λευκό κεράκι, λευκό θέλω να το λέω, λευκό το θεωρώ εγώ, εσένα που επέλεξε το λευκό κεράκι. Λοιπόν, εμένα μου βγάζει εδώ πέρα το κομμάτι ναι, ότι είναι ένα άτομο που πάλι βγάζει την παρακολούθηση, άρα σημαίνει ένα άτομο που θέλει να ξέρει τι κάνεις, παρόλα αυτά είναι χαμένο στον κόσμο του και σε μια εσωτερική αναζήτηση, ίσως και εξωτερική. Και μου τον δείχνει εδώ πέρα στην ουσία να είναι μόνος του. Ακόμα και σε σχέση άλλη που λέει ο λόγος να μου πεις ότι είναι, είναι νιώθει μόνος του. Και αν μιλήσουμε για το ερωτικό κομμάτι, εγώ το βλέπω και ψιλοψόφιο. Γενικά είναι σε μια κατάσταση εκεί που είναι και όπως είναι, που είναι. Αισθάνεται μια μοναξιά. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει το άτομο που έχει βγει από το κλουβί, από την κατάσταση τη δικιά σας, τη σχέση τη δικιά σας, αλλά δεν φεύγει, ενώ έχει ανοίξει η πόρτα και βγει, περιμένει απ' έξω. Άρα τι περιμένει, περιμένει να επιστρέψει. Απλά βγάζει εδώ την αναζήτηση γιατί δεν ξέρει πώς. Και μου δείχνει εδώ πέρα ότι βάζει όλες τις δυνάμεις, εντάξει, για να το καταφέρει. Εδώ μου δείχνει κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο του. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει κιόλας και το ξαναλέω. Γιατί
η κατάσταση, ποια είναι η δυσκολία μεταξύ σας. Η δυσκολία μεταξύ σας είναι ότι ίσως και ότι έχετε διαφορετικές απόψεις, έχετε διαφορετικές αντιλήψεις και κάπως είναι δύσκολο το να φτιάξει το πράγμα. Ίσως να υπάρχει αυτό το ότι θέλω και ο ένας και ο άλλος να είναι μαζί, αλλά το πρακτικό κομμάτι ή το ιδεολογικό να συγκρούεται. Όμως αυτό είναι κάτι θεωρώ που εφόσον ο ένας θέλει τον άλλο μπορεί να φτιαχτεί. Οπότε μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι, το συγκεκριμένο άτομο μου το βγάζει να θέλει να είναι στη ζωή σου και μου δείχνει εδώ πέρα και όλα στο κομμάτι ότι η οικογένεια ή γενικά ότι έχει αισθήματα για σένα και πάλι μου ξαναβγαίνουν οι εξελίξεις. Οπότε στο συγκεκριμένο άτομο θεωρώ ότι αξίζει να περιμένεις, άσχετο, συγγνώμη, ότι αξίζει να περιμένεις όπως μου βγάζει εδώ πέρα ότι εφόσον υπάρχουν τα αισθήματα και οι προοπτικές, ότι κάποια στιγμή οι δυσκολίες, όπως δείχνει εδώ πέρα, θα βγουν από τη μέση ή θα καταφέρει να τις βγάλει από τη μέση. Γενικά μου δείχνει το κομμάτι ότι η επιλογή του είναι να ισορροπιστούν καταστάσεις μεταξύ σας και όπως το είπα και εξ αρχής, ότι μπορεί να υπάρχει αισθήματα αλλά το πρακτικό κομμάτι ή το ιδεολογικό να διαφέρει, όμως εδώ πέρα μου δείχνει ότι νιώθει μόνος του και αυτό που θέλει η επιλογή είναι να ανοίξει η δικιά σας η πόρτα και να ισορροπιστούν οι καταστάσεις μεταξύ σας. Οπότε ναι, θεωρώ ότι αξίζει να περιμένεις, αλλά μην νομίζεις ότι όμως δεν πρέπει να κοιτάς και μπροστά. Για ποιο λόγο? Γιατί μου βγάζει την εξάρτηση και μου βγάζει και το καρμικό κομμάτι. Οπότε τι σημαίνει? Το καρμικό κομμάτι σημαίνει ότι ναι, αξίζει να περιμένεις, αλλά δεν σημαίνει ότι θα τα βρείτε και ότι θα είστε έτσι όπως θέλεις. Ότι θέλει να υπάρχουν εξελίξεις, ότι υπάρχουν καλές προθέσεις και από τους δύο, ναι, υπάρχουν. Το πρακτικό κομμάτι θα καταφέρετε όμως να το βρείτε. Οπότε από εκεί και πέρα, καλό είναι, εγώ θεωρώ, ναι, να περιμένεις, αλλά όμως κοίτα και μπροστά. Μην το αφήνεις έτσι. Άστο, παίξε σε δύο μεριές. Τι θα κάτσει πρώτα και κάτσε και να αποφασίσεις και εσύ τι πραγματικά θέλεις. Θέλεις το συγκεκριμένο άτομο και όπως πάει, okay, εδώ σου βγαίνει αυτό το πράγμα. Ή θέλεις το συγκεκριμένο άτομο και κάποια στιγμή, αν θες να φτιάξεις τη ζωή σου, κάνεις κάποια αλλαγή. Πάντως εδώ αν αξίζει να περιμένεις γιατί υπάρχει το καρμικό κομμάτι, αλλά το καρμικό κομμάτι δεν σημαίνει και ότι είναι καλό. Σημαίνει ότι μπορεί να ταλαιπωρήσει για μια ζωή και να ηρεμήσετε και να παντρευτείτε, που λέει ο λόγος, όταν θα είστε στα καπί. Που θα έχουν πέσει και οι ορμόνες σας. Και θα έχετε ένα στόχο κοινό, να πηγαίνετε μαζί σε εκδρομές με το πούλμαν, με το καπί. Λοιπόν, οπότε, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας βοηθήσαμε με τον τρόπο το δικό μας. Θέλω να πω, αυτό ήθελα να πω κιόλας, ότι έχουμε από, πώς λέγεται, το Δεκέμβριο, όλο το Δεκέμβριο, μείον 30%, 30 είναι νομίζω, για να δω μισό λεπτό, ναι, 30% προσφορά, θα ξεκινήσει από 1η Δεκεμβρίου, στις ενεργειακές θεραπείες και καθαρισμούς. Προσφορά μείον 30% το πακέτο αυτό από 1η Δεκεμβρίου έως τέλος Δεκεμβρίου. Εντάξει, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά.